Σε πραγματικό Γολγοθά εξελίσσεται η διαδικασία της εξαποστάσεως διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο αλλά και οι πλατφόρμες που προτείνονται από το Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τη σύνδεση και την ταχύτητα, γεγονός που καθυστερεί και την δυνατότητα εγγραφών των εκπαιδευτικών, αλλά και τη δυνατότητα εγγραφών από τη μεριά των γονέων κατά προέκταση των μαθητών. Υπάρχουν χαρακτηριστικές περιπτώσεις συναδέλφων που ξυπνάνε τη νύχτα για να μπορέσουν να αναρτήσουν και να ανεβάσουν πράγματα, γιατί τη νύχτα συνήθως το σύστημα δεν έχει την μεγάλη, έτσι, δεν φορτώνεται το ίδιο, και πάλι τους πετάει έξω. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορούν να παραδίδουν καινούρια ύλη στους μαθητές τους. Η θεμελιώδης αρχή του συντάγματος είναι η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε προς όλους, και στους γονείς και στους μαθητές, αλλά και στους εκπαιδευτικούς που το γνωρίζουν, ότι έστω και ένας και δύο μαθητές να μην έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν την εξαποστάσεως εκπαίδευση, είτε γιατί δεν έχουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, είτε γιατί δεν έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους, είτε γιατί οι γονείς τους δεν είναι σε θέση να τα υποστηρίξουν γιατί δεν γνωρίζουν, τότε καταστρατηγείται αυτή η ικανή και αναγκαία προϋπόθεση που είναι η ισότητα των ευκαιριών. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση που εφαρμόζεται στην δική μας βαθμίδα δεν αφορά την διδασκαλία νέας ύλης. Αφορά καθαρά στο να έχουν τα παιδιά μία επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία, με τους εκπαιδευτικούς τους ίδιους, και όχι να διδαχθεί νέα ύλη. Τα παιδιά μας και εμείς αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που δεν είναι διακοπές, χρειάζονται μία ολόπλευρη υποστήριξη. Και το πρώτιστο σε αυτή την ολόπλευρη υποστήριξη που χρειάζονται είναι όλη αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία που αποτελούσε πριν μπούμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση το κυρίαρχο κομμάτι της ζωής τους. Με ανακοίνωσή της, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας ζητά από την κυβέρνηση να εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο και ταυτόχρονα υπενθυμίζει πως πέρα από τον εκπαιδευτικό του ρόλο το σχολείο έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, σημειώνοντας πως τα παιδιά που είχαν ανάγκη τα σχολικά γεύματα τώρα είναι κλεισμένα στα σπίτια τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, είναι πάρα πολλές οικογένειες που βιώνουν πολύ δύσκολες καταστάσεις πέρα από το φόβο που υπάρχει για αυτή την πανδημία. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς μισθό, που δουλεύουν με πολύ εξαντλητικά ή ελαστικά ωράρια, ή άλλες οικογένειες που οι γονείς έχουν απολυθεί. Και όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα στο σπίτι και κλεισμένων των θυρών και σε οικογένειες που τα παιδιά ακούνε πολλά και βιώνουν και αυτά τη δική τους ανησυχία. Το μεγάλο ερώτημα πάντως παραμένει το πώς θα σωθεί, αν καταφέρει τελικά να σωθεί, η φετινή σχολική χρονιά με την 27η Απριλίου να χρήζεται ως ημερομηνία ορόσημο για το μέλλον της. Μας ενδιαφέρει πρώτιστα το κομμάτι της τρίτης λυκείου. Διεκδικούμε σαν ΑΣΓΜΕ να μειωθεί η ύλη και να ανακοινωθεί αυτή τη στιγμή ποια θα είναι αυτή η ύλη.